πάντοτε βρισκόμενοι εις την 18η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, αγαπητοί μου, είδαμε στα περασμένα θέματά μας, τα πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων, ότι αφορά στην Εκκλησία. Βέβαια, ο Άγιος Κυρίλλος βιάζεται. Περίς ή πάντα λέγινε βουλόμην, χρία αν ή ημι πλειώνων ορών εις διήγηση. Αν έπρεπε, λέγει, περισσότερα πράγματα να σας πω, αν ήθελα, τότε θα χρειαζόμουν για να σας τα πω περισσότερες ώρες, πιο πολύ χρόνο. Γι' αυτό είδατε ότι έκανε μία μικρή ανάλυση του χαρακτηρισμού ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Έκανε μόνο μία ανάλυση και αρκετά έτσι πολύ σημαντική του όρου Καθολική, ότι η Εκκλησία είναι Καθολική και γιατί λέγεται η Εκκλησία Καθολική. Κατόπιν μας είπε ότι πρόσεξε, αν κάπου βρεθείς μη προσφεύγεις σε κάποια πόλη, γιατί άκουσες ότι εκεί είναι Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία η Αγία και Καθολική και η μία, διότι αλλιώτικα, πρόσεξε, κατά Χριστικός Εκκλησία λέγουν τη συνάξεις των και η αιρετική. Μη βρεθείς λοιπόν και εσύ σε ένα χώρο που είναι των αιρετικών. Αυτά, αγαπητοί μου, μας είπε, και ότι η Εκκλησία είναι μήνυμα της Άνω Ιερουσαλήμ. Το είδαμε και αυτό, η οποία λέγει είναι ελευθέρα και μητέρα όλων ημών. Αυτοί που κάποτε ήταν στήρα, τα είχαμε ερμηνεύσει αυτά, τώρα δε είναι πολύτεκνος. Βέβαια θα έπρεπε να πούμε τώρα από την 27η παράγραφο, διότι εις αυτήν πια τελειώνει το θέμα του και μετά από την 28η παράγραφο μας ομιλεί για την αιώνιον ζωή. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ήδη μίλησε, και η ζωή αιώνιον. Αυτό το «η ζωή αιώνιον» ακολουθεί και είναι και το τελευταίο θέμα της 18ης παραγράφου. Όμως, εις την 17η παράγραφον, συγγνώμη, το υπόλοιπο της 18ης κατηχήσεως, αλλά στην 27η παράγραφο που υπολείπεται τώρα, απολείπεται καλύτερα, μας λέγει ότι σε αυτήν την Εκκλησία υπάρχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι οι αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γενιγλωσσών, χαρίσματα ιαμάτων κτλ. Και δεν μας κάνει βεβαίως, γιατί βιάζεται, σας το διάβασα, είναι η τελευταία φράση σε αυτής της παραγράφου, δεν έχει καιρό, πρέπει να προχωρήσουν, γιατί πρέπει να γίνει η βάπτιση. Έτσι, φυσικά αυτά δεν ήσαν τελείως άγνωστα, πρέπει χρόνια να τα μάθαιναν οι κατηχούμενοι. Όμως και μετά την κατήχησή τους πάλι θα μπορούσαν και θα είχαν την ευκαιρία να μάθουν αρκετά πράγματα. Τώρα εδώ, επειδή κάναμε εμείς αυτήν την κατήχηση και επειδή θα ήταν καλό να είχαμε μία εικόνα της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική, γι' αυτό το λόγο εκείνα που δεν πρόλαβε ο Άγιος Κύριλλος ας μας επιτραπεί να τα πούμε εμείς, ώστε να έχουμε μία καλύτερα εικόνα περί της Εκκλησίας. Και στην παράγραφο αυτή που μιλεί περί των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, θα μιλήσουμε, αφού θα εξαντλήσουμε
τις άλλες τρεις ιδιότητες της Εκκλησίας, τα γνωρίσματα, ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία και Αποστολική, αφού το Καθολική έχει ήδη υποθεί. Σήμερα θα δούμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Γιατί είναι η Εκκλησία μία και μάλιστα να αποτελεί ένα στοιχείο βασικό, θα λέγαμε, των χαρακτηριστικών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι μία λόγω της ενότητός της, ή είναι μία διότι προϋποθέτει την ενότητά της, ή επειδή είναι ηνωμένη είναι μία. Ώστε βλέπουμε ότι η Εκκλησία είναι μία, δεν είναι δυο και τρεις και δέκα, είναι μία ένεκα της ενότητος της Εκκλησίας. Και εφόσον κεφαλή της Εκκλησίας, αφού η Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα, είναι ο Χριστός, δηλαδή κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Άρα η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο σώμα του Χριστού ζωοποιεί το ένα Άγιον Πνεύμα. Κάποτε σας έλεγα, όταν μιλούσαμε για το Άγιον Πνεύμα, κάτι το οποίο δεν πειράζει αν επαναλάβουμε, για να δείτε ότι μπαίνουν και τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εδώ, ότι στην Εκκλησία είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον. Σας είχα πει ότι η Εκκλησία έχει ένα διπλό θεμέλιο. Διπλό θεμέλιο. Το ένα είναι χριστολογικόν και το άλλο είναι πνευματολογικόν. Τι θα πει χριστολογικόν? Η Εκκλησία θεμελιώνεται με την παρουσία του Χριστού στον κόσμο και εκπηδά από την λογισμένη πλευρά του, που έρευσε από εκεί αίμα και νερό, που είναι το βάπτισμα και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τα δύο αυτά μυστήρια συνιστούν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Ώστε το χριστολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας είναι ότι η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού. Έχουμε την Πεντηκοστή. Θα έχετε πάρα πολλές φορές ακούσει την έκφραση ότι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Δεν είναι σωστός αυτός ο χαρακτηρισμός. Μόνο εάν πούμε, αν μείνουμε στο πνευματολογικό, θα λέγαμε θεμέλιον, θα λέγαμε ότι είναι η θεμέλιος και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Διότι απλούστατα την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε το έτερον θεμέλιον της Εκκλησίας, που είναι το Πνεύμα το Άγιον, που θεμελιώνει την Εκκλησία και όπως το σώμα του Χριστού μένει μέσα στην ιστορία. Πώς μένει? Όχι μόνο γιατί ο Χριστός είπε ότι θα είναι πάντα μαζί μας, λέει, είπε στους μαθητάς του, και εγώ θα είμαι έως της συντελείας του αιώνος. Εδώ συντέλεια υπονοεί τη Δευτέρα του Παρουσία. Όσο υπάρχει ο κόσμος και η ιστορία, θα είμαι μαζί σας. Όχι μόνο με αυτήν την αόρατον πλευρά, αλλά και με την ορατή πλευρά, που είναι το σώμα του και το αίμα του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε όμως και το πνευματολογικό, που είναι το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην Εκκλησία. Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί το σώμα της Εκκλησίας. Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το τελετουργούν όλα τα μυστήρια. Όλα τα μυστήρια. Το Πνεύμα το Άγιον θεμελιώνει τα μυστήρια. Αυτό επικαλούμεθα
και λέμε στον Πατέρα, στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιο να μεταβάλει το ψωμί αυτό σε σώμα του Χριστού Σου. Δεν λέει του Υιού Σου, λέει του Χριστού Σου, γιατί αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Και αυτό το κρασί που έχουμε εδώ στο, σε αυτό το ποτήριον, το Πνεύμα Σου το Άγιο πάντοτε να μεταβάλει σε αίμα του Χριστού Σου. Συνεπώς, ποιος τελετουργεί στην Εκκλησία μέσα? Το Πνεύμα το Άγιον. Βέβαια και τα τρία πρόσωπα είναι, αλλά το Πνεύμα το Άγιον μένει στην Εκκλησία. Μας το ετώνησε αυτό ο Χριστός, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μένει μαζί σας. Είναι ο άλλος παράκλητος. Συνεπώς, οι δύο παράκλητοι μένουν στην Εκκλησία και συνιστούν την Εκκλησία. Ο Υιός, ο Χριστός πιο συγκεκριμένα, και το Πνεύμα το Άγιον. Άρα τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι, το θεμέλιο είναι διπλούν, χριστολογικών ως σώμα και το πνευματολογικών ως πρόσωπα. Προσέξτε τώρα εδώ, σας το έχω πει παλιά, δεν πειράζει, να το ανανεώσουμε, ότι όταν μιλάμε για σώμα δεν έχουμε ανάδειξη προσώπων. Λέμε η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή είμαστε εμείς. Αλλά το σώμα του Χριστού, δηλαδή οι πιστοί ως σώμα, ας μου επιτραπεί να πω μια λέξη, δεν είναι καθόλου όμορφη, είναι η λέξη μάζα. Η μάζα στερείται προσώπου. Λέμε ότι μια οχλοκρατική περίπτωση είναι μια μάζα, δεν έχει πρόσωπο. Αλλά πώς μπορεί όμως η Εκκλησία να έχει πρόσωπο? Ξέρετε δε ο όρος μάζα, τι κατάχρηση έγινε στον όρον αυτόν. Κάποια, ξέρω εγώ, συστήματα, ό,τι πάντοτε κάνανε τους ανθρώπους μάζες. Η Εκκλησία είναι μάζα? Εάν είναι το μόνον σώμα Χριστού, δεν θα είχαμε ανάδειξη προσώπων και συνεπώς θα είναι το μάζα. Αλλά όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και μερίζεται αμερίστος, το Πνεύμα το Άγιον δεν μερίζεται, τα χαρίσματα μερίζει, και τότε έρχεται και επικάθεται το Πνεύμα το Άγιον σαν φλόγα πυρός, σαν στο κεφάλι του καθενός εκ των υπαρχόντων, και δεν ήσαν οι 12 που εντωμεταξύ είχε εκλεγεί ο Ματθίας, ήσαν 120 ψυχές. Το ακούσατε? 120 ψυχές. Το ακούσατε? Όλη η Εκκλησία, και οι Απόστολοι και οι Απόστολοι και οι πιστοί. Οι πρώτοι πιστεύσαντες ήσαν 120. Δέχονται όλοι το Πνεύμα το Άγιον επί των κεφαλών των. Αλλά όταν το Πνεύμα το Άγιον δείχνει ότι αμερίστος μερίζεται, μερίζει τα χαρίσματα, σημαίνει αυτό ανάδειξης προσώπων. Διότι θα μπορούσε σε εκείνη τη μάζα, εντός εισαγωγικών, των 120, να έρθει το Πνεύμα ως φλόγα επάνω σε όλους. Αλλά δεν το κάνει αυτό, αλλά ότι επικάθεται στο κεφάλι του καθενός, που σημαίνει ότι τώρα έχουμε ανάδειξη των προσώπων, ώστε το χριστολογικό θεμέλιον αναδεικνύει το σώμα και το πνευματολογικό θεμέλιον αναδεικνύει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα. Και τούτο εις τύπων της Αγίας Τριάδος. Διότι η Αγία Τριάς είναι μία ουσία, ας το πούμε μάζα, ας μου συγχωρεθεί η λέξη, έτσι, εντός εισαγωγικών τη βάζω. Μία ουσία, έχουμε όμως τρία πρόσωπα. Οπότε δεν έχουμε, θα λέγαμε, ισοπαίδωση των προσώπων, αλλά έχουμε ανάδειξη των προσώπων,
μέσα εις αυτόν τον χώρον της θεότητος. Έτσι και στην Εκκλησία. Συνεπώς, έχουμε σώμα, αλλά διασώζονται τα πρόσωπα. Και συνεπώς, η Εκκλησία δεν είναι μάζα. Δεν είναι μάζα. Οι άνθρωποι έκαναν τους ανθρώπους μάζες, αλλά ο Χριστός την Εκκλησία του δεν την έκανε μάζα. Νομίζω ήταν αναγκαίο να υποθεί αυτό. Το έχω πει παλιά, ίσως πέρσι, αλλά ήταν ανάγκη να υποθεί για να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι μία, τόσο λόγω της ενότητός της με την κεφαλή που είναι ο Χριστός, όσο και με τη ζωοποίησή της, ζωοποίηση του σώματος από το ένα, ένα είναι το Άγιον Πνεύμα. Ακόμη η Εκκλησία είναι μία, διότι η πίστης είναι μία. Ακόμη και η ελπίδα είναι μία. Και το βάπτισμα είναι ένα. Και η ομολογία είναι μία. Όταν λέγει Φερυπίν, ότι ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο περί της καλής ομολογίας, μία είναι η ομολογία, αλλά και ένας είναι ο οίκος, ο οίκος του Θεού, και μία είναι η βασιλεία του Θεού, ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Θεός, μία είναι η πίμνη. Γι' αυτό λέγει στους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, η οποία επιστολή του αυτή προς Εφεσίους είναι βαθιά βαθιά εκκλησιολογική. Μια που το είπα αυτό, επιτρέψατε μου, σε σχέση με τα προηγούμενα που είπαμε, το πνευματολογικό και το χριστολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας, ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος σε πάρα πολλά σημεία στις επιστολές του, που αν κάποιος θα έπρεπε να κάνει μια μετάφραση θα βρισκόταν σίγουρα σε μια δυσκολία εάν δεν είχε θεολογική γνώση. Λέει, εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Αυτή είναι η φράση, εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Μεταφράσατε το. Πώς θα το μεταφράσουμε αυτό? Πώς θα το μεταφράσουμε? Είναι δύσκολο να το μεταφράσουμε. Αυτό εννοεί ό,τι σας έλεγα τόση ώρα. Το διπλούν θεμέλιον της Εκκλησίας. Δεν λέει εν Χριστώ Ιησού, εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Πολύ σπουδαίο αυτό. Ακούστε λοιπόν τώρα σε αυτήν την επιστολή του ένα μικρό κομματάκι, να δείτε τι συμπεριλαμβάνει, γιατί βέβαια αυτά που σας είπα είναι και από άλλες επιστολές. Εδώ τι περιέχει αυτό το μικρό κομματάκι στο τέταρτο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 4 και 6. Λέει, εν σώμα και εν πνεύμα. Να και εδώ πάλι, ένα σώμα, ένα πνεύμα. Ποιο είναι το σώμα? Του Χριστού. Ποιο είναι το πνεύμα? Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που ζωοποιεί το σώμα. Εν σώμα, εν πνεύμα. Είναι ταυτόσημα αυτά. Εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Είναι ταυτόσημα. Καθώς και εκλήθητε, όπως και κληθήκατε, εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Σε μια ελπίδα. Μια κλήσεις, μια ελπίδα. Εις Κύριος. Μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επιπάντων και διαπάντων και εν πάσιν ημίν. Αυτό το ο επιπάντων και διαπάντων και εν πάσιν ημίν είναι σαν να ανοίγουμε μια ομπρέλα παγκόσμια που να λέχει το όνομα μία και να καλύπτει όλα. Αυτό θα πει ότι η Εκκλησία είναι μία. Ακόμη, η Εκκλησία είναι μία γιατί ο Κύριος είπε και γεννήσεται μία πίμνη εις ποιμήν. Θα γίνει, λέει, μία πίμνη ένας ποιμένας. Αφού λοιπόν θα γίνει μία πίμνη εις ποιμήν, πώς μπορούμε να μιλάμε για πολλές εκκλησίες?
Βέβαια, εδώ να κάνω μία διευκρίνηση, γιατί ίσως πει κανένας, εδώ μες στην πόλη δεν είναι, ξέρω εγώ, 10-15 ενορίες, πόσες είναι, 20 ενορίες, ξέρω εγώ πόσες είμαστε. Ύστερα δεν μιλάμε και λέμε η Εκκλησία της Λαρίσης, η Εκκλησία των Αθηνών, η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Ύστερα δεν λέμε η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία ξέρω εγώ, της Ρωσίας, η Εκκλησία της Βουλγαρίας, της Σερβίας. Αυτές είναι οι τοπικές εκκλησίες. Είμαι να πω στο λέει ο Απόστολος Παύλος, μέλη εκ μέρους. Μέλη εκ μέρους. Δηλαδή, το εκ μέρους, δηλαδή θα πει το μερικός, δεν είναι παρά οι τοπικές εκκλησίες. Αλλά ουσιαστικά μία είναι η εκκλησία. Γιατί, διότι αφού τελούμε μία Θεία Ευχαριστία, όπου γίνεται εδώ, γίνεται λειτουργία στην παραπέρα, εκκλησία στην παραπέρα, μία λειτουργία γίνεται. Δηλαδή ουσιαστικά μία. Και έχουμε μία Θεία Κοινωνία, σώμα και αίμα του Χριστού. Δεν παίρνει διαφορετικό σώμα Χριστού και αίμα Χριστού οι πιστοί σε αυτήν την εκκλησία και κάτι άλλο κάπου αλλού. Αφού λοιπόν είναι παντού πάντοτε το σώμα και το αίμα του Χριστού, και τούτο όταν πάντοτε ορθοδόξος προσφέρεται, ορθοδόξος το ξαναλέγω αυτό, δηλαδή όπως είπε ο Χριστός, εκείνο που λέμε κατά πάντα και δια πάντα, τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν αυτή τη φρασούλα, την ημί φρασούλα, το κατά πάντα και δια πάντα θα πει. Κατά πάντα θα πει όπως μας είπες. Κατά πάντα όπως μας είπες. Μας είπες να κάνουμε αυτό, τούτο εκείνο, να πείτε λέει τούτο στην ημί ανάμνηση κλπ. Τούτο είναι το σώμα μου. Ό,τι είπες το κάνουμε. Κατά πάντα. Και δια πάντα είναι το χρονικό. Δηλαδή παντοτινά. Όπως μας είπες, παντοτινά. Αυτό θα πει το κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι, παλιότερα, όταν δεν ήταν πολύ απλωμένη η Εκκλησία, τότε προσπαθούσαν να διασώσουν με μια εξωτερική μορφή αυτήν την ενότητα. Την ενότητα, δηλαδή την μία Εκκλησία, ως εξής. Όταν λέω αυτό που σας είπα είναι μέσα στον πρώτο αιώνα και αρχές του δευτέρου αιώνος, ήδη κάτι μας διασώζει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος στη δευτέρα του, αν θυμάμαι καλά, απολογία, το εξής. Προσέξτε να δείτε, προσέξτε. Την ημέρα της Κυριακής, την του ηλίου ημέραν, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, η ημέρα του ηλίου ήταν η Κυριακή. Έχει διασωθεί, ξέρετε ότι η ημέρα ηλίου ελέγεται στους Λατίνους και λοιπά. Διασώθηκε στις ευρωπαϊκές γλώσσες αυτό ως Sunday, αγγλικά. Sunday θα πει ημέρα του ηλίου. Είναι ακριβεστάτη μετάφραση αυτό που υπήρχε τότε, η μέρα του ηλίου. Monday, αγγλικά, είναι η ημέρα της Σελήνης. Συνεπώς, ήταν λέξεις, όροι του αρχαίου ιδωλατρικού κόσμου. Για να είναι κατανοητός ο Άγιος Ιουστίνος, γιατί κάνει την απολογία του και στη Σύγκλιτο και στον Αυτοκράτορα της Ρώμης, λέει την του ηλίου ημέραν. Αυτή η ημέρα καθημάς είναι η Κυριακή, έτσι, δηλαδή η ημέρα του Κυρίου. Τι κάνουμε, μαζευόμαστε, έρχονται και από τα γύρω χωριά στην πόλη, και υπήρχε μόνο μία εκκλησία. Οπότε, με το να υπάρχει σε μια πόλη μόνο μία εκκλησία, ο επίσκοπος παρών και έρχονται και από τα χωριά, έδιναν μία αισθητή εικόνα ότι η εκκλησία είναι μία. Βέβαια, σε άλλη πόλη έγινε το κάτι παρόμοιο, σε άλλη πόλη κάτι παρόμοιο. Αυτό
δεν μπορούσε βεβαίως να κρατήσει πολύ εφόσον πλήθαιναν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε ένα κτίριο που να χωράει μέσα πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι κτίριο θα γίνει το? Και ακόμη αν θα γίνονται πολλά κτίρια, ο επίσκοπος που θα πήγαινε? Θα ήταν μια εδώ και μια εκεί. Πώς θα γινόταν? Ακούστε λοιπόν, υπάρχει ένα ύφασμα, τόσο περίπου, σας το δείχνω με τα χέρια μου, μισό μέτρο περίπου οι διαστάσεις του, παραλληλόγραμμο κάπως, όχι τετράγωνο, το οποίο λέμε αντιμίνσιον. Αντί είναι ελληνική λέξη, μένσα, ιταλικά θα, λατινικά θα πει τράπεζα, αντιμίνσιον θα πει αντιτραπέζιον. Δηλαδή αντί της Αγίας Τραπέζης, ότι μπορούμε να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία οπουδήποτε. Αυτό μάλιστα το ύφασμα ήταν κάποτε κολλημένο επάνω σε μία σανίδα. Κατηργήθη η σανίδα και έμεινε το ύφασμα. Στο ύφασμα αυτό επάνω υπάρχουν ίχνη εγγενιασμού κάποιας εκκλησίας, την οποία εκκλησία έχει εγγενιάσει ο οικείος επίσκοπος. Κατόπιν θα πάρει αυτά τα πολλά αντιμήνσια και θα βάλει τις, βάζουμε σήμερα που έχουμε τις σφραγίδες, τη σφραγίδα της Μητροπόλεως και την υπογραφή του ο επίσκοπος. Αυτό είναι ένα είδος πιστοποιητικού σερτιφικά, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, ένα είδος πιστοποιητικού ότι η ενορία που θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία είναι κατ' εντολήν του Επισκόπου και διασώζεται δια των αντιμηνσίων η ενότητα της τοπικής εκκλησίας. Βέβαια και αυτό είναι κάπως ατονισμένο, διότι θα έπρεπε σε κάθε αλλαγή Επισκόπου να αλλάζουμε τα αντιμηνσία, αλλά δεν τα αλλάζουμε. Πολλές φορές στην Αγία Τράπεζα έχουμε του προηγουμένου, του προ-προηγουμένου, του προ-προ-προ-προηγουμένου επισκόπου έχουμε αντιμήνσια. Οπότε και αυτό κάπως είναι ατονισμένο. Σας το είπα για να σας τονίσω και να σας δείξω ότι η Εκκλησία είναι μία και προσπαθούν να τη διασώσουν, να διασώσουν την εικόνα της αισθητά. Ουσιαστικά όμως είναι, τέλος πάντων, μια υπερβολή. Η Εκκλησία είναι μία, γιατί είσαι ο Κύριος, ένα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είτε τελείται στην Αθήνα, είτε τελείται στην Σόφια, είτε στο Βελιγράδι, είτε στην Αντιόχεια, είτε στη Μόσχα, είτε στην Αλεξάνδρεια, είτε στη Νέα Υόρκη από τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο, οπουδήποτε. Είναι μία η Εκκλησία. Προχωρώ. Ακόμη ο Κύριος είπε ότι είναι η άμπελος η αληθινή. Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές αληθινές άμπελοι. Μία πρέπει να είναι η άμπελος η αληθινή. Συνεπώς, μία δεν σηκώνει άλλο τίποτα. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος είπε «Είναι πάντες εν όσιν». Όλοι να είναι ένα. Αυτό το ένα πώς θα το εννοήσουμε? Να υπάρχουν όλοι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή, το αυτό φρονήν. Να έχουν όλοι την ίδια πίστη και το ίδιο φρόνημα. Να ζουν την ίδια πίστη, τον ίδιο τρόπο ζωής και να έχουν το ίδιο φρόνημα. Αυτό θα πει όλοι να είναι ένα. Σας είπα προηγουμένως ότι η Εκκλησία, αλλά θα το ξαναπώ πάλι, ότι γιατί με την ευκαιρία του, είναι οι πάντες εν όσιν καθώς εμείς εν εσμένη. Ακούστε αυτό το καθώς. Αυτό το καθώς έχει όλο το βάρος. Όλο το βάρος. Να είναι όλοι ένα, όπως καθώς, όπως εμείς. Ποιοι εμείς? Εγώ ο Υιός, σύ ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιον. Είμεθα ένα.
είναι εν όσοι, καθώς ημείς εν εσμέν, είμεθα ένα. Άρα λοιπόν η ενότητα της Εκκλησίας απεικονίζει ταυτόχρονα, σε αυτό παρχεί αρχή αυτό, το ξαναλέω όμως, απεικονίζει πιστά την ενότητα της Αγίας Τριάδας, που έχουμε μία ουσία εκεί, τρία τα πρόσωπα, μία ουσία εδώ, ένα σώμα, πολλά τα πρόσωπα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Κάποτε σας έλεγα, και είναι, μου φαίνεται ίσως και λίγο επίκαιρο να το πει κανείς, το εξής. Σας έλεγα κάποτε, και είναι ίσως επίκαιρο να το ξαναπεί κανείς, ότι στο Σύνταγμα υπήρχε το Ελληνικό Σύνταγμα, τώρα γύρω από τα νομικά έχουμε σάνυχτα, και αν κάνω και κανένα λάθος εδώ, όσοι είναι νομικοί ας με συγχωρούν, υπήρχε, μου φαίνεται, στο πρώτον άρθρο ότι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και τα λοιπά. Έτσι ξεκινούσε το Σύνταγμα το Ελληνικό, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό σήμερα δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο, είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο. Το έχουν βάλει σε πιο κάτω σειρά και δεν είναι αυτό σήμερα πρώτο. Αυτό, όπως συνηθίζετε, ξέρετε, τι κάνουν οι νομικοί. Οι νομικοί ερμηνεύουν το Σύνταγμα, ερμηνεύουν τους νόμους. Ίσως δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι νομικοί ότι όταν είχε μπει αυτό στα παλαιά συντάγματα, τώρα δεν υπάρχει, τώρα τελευταία δηλαδή έχει βγει, με το 10-20 χρόνια δεν ξέρω πόσο έχει βγει, ότι αποτελεί την κλίδα του νοήματος του συντάγματος του ελληνικού. Ξέρετε γιατί αποτελεί την κλίδα? Διότι όταν λέγει εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, επικαλείται την Αγία Τριάδα, όχι απλώς, λέει, των Άγιων Τριαδικών Θεών, όχι απλώς για να ευλογηθεί το Σύνταγμα και η εφαρμογή του, και αυτό αναμφισβήτητα, αλλά κυρίως σας είπα ότι είναι η κλίδα. Δεν είναι ευχετική η θέση εκεί, αλλά αποτελεί κλίδα. Τι? Ότι όπως η Αγία Τριάς, ερμηνεία κάνουμε, όπως η Αγία Τριάς είναι μία ουσία, τρία πρόσωπα, έτσι πρέπει να είναι ο ελληνικός λαός. Μία ουσία, πολλά πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα των προσώπων. Να γιατί αποτελεί κλίδα. Αλλά μεταθέτοντας από εκεί αυτό, τότε χάσαμε την κλίδα. Αγαπητοί μου, όχι μόνο γιατί θα έπρεπε να είναι τύπης πρώτον, αλλά και έπρεπε και να ερμηνεύεται αυτό, και θα έπρεπε τότε όλη η αγωγή, η παιδεία, τα πάντα, η αγωγή, η κοινωνική, η αγωγή, η οικογενειακή, τα πάντα να βοηθούσαν σε αυτό το σημείο. Να είναι ο ελληνικός λαός ηνωμένος, να είναι ένα, και ηνωμένος μέσα σε μια πολλαπλότητα των προσώπων, δηλαδή χωρίς να καταστρέφονται τα πρόσωπα, η ανθρωπίνη προσωπική πρωτοβουλία. Όχι, έχουμε ανάδειξη των προσώπων. Γι' αυτό εδώ είναι απάντες εν όσιν, καθώς ημείς εν εσμέν. Όλοι να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα. Συνεπώς, το δόγμα της Αγίας Τριάδος είναι το πρότυπο της Εκκλησίας και ενός λαού ορθοδόξου που έχει αποδεχθεί την πίστη εις των Άγιων Τριαδικών Θεών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Είναι παμέγιστο αυτό.
αλλά φοβάμαι σε εποχές που πλησιάζουμε πια να υποδεχθούμε έναν αντίχριστον, φοβάμαι ότι αυτά δεν ξέρω αν ποτέ ξαναγυρίσουν πίσω. Και η κλίδα αυτή μήπως θεωρείται οριστικός χαμένη, απολεσθήσα, οριστικός, το φοβάμαι. Μακάρι να μην ήταν έτσι, αλλά το φοβούν. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος εκφράζει την ενότητα της Εκκλησίας σαν σώμα Χριστού, ακόμη και ως παρθένων αγνήν, η οποία είναι ιρμοσμένη το Χριστό. Ιρμοσμένη το Χριστό. Να τα εξηγήσω. Ιρμοσμένη είναι δική του λέξη, του Αποστόλου Παύλου. Είναι από το αρμόζω. Θα πει ταιριάζω. Αν ερωτήσετε σε ποιο σημείο έχουμε το κέντρο του μυστηρίου του γάμου, γιατί είναι γνωστό ότι δεν είναι ολόκληρο το μυστήριο του γάμου, ολόκληρο είναι, αλλά είναι το πλαίσιο και η καρδία, όπως και η Θεία Λειτουργία ολόκληρη είναι, αλλά η καρδία της Θείας Λειτουργίας είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς. Το υπόλοιπο της λειτουργίας αποτελεί το πλαίσιο, είναι πολύ φυσικό. Έτσι και εδώ ο γάμος έχει την καρδία του και το πλαίσιό του και το πλαίσιό της. Ποια είναι η καρδία του μυστηρίου του γάμου? Όταν ο ιερεύς παίρνει το χέρι του ανδρός και το χέρι της γυναικός και τα αρμόζει. Τα παίρνει και τα αρμόζει, δηλαδή τα ενώνει. Και καθόλου το μήκος της ιερολογήσεως του μυστηρίου μένουν τα χέρια των νεονύμφων ιρμοσμένα, δηλαδή ενωμένα. Προσέξτε τώρα εδώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ παίζει ένα ρόλο κουμπάρου. Δεν ξέρω αν ποτέ το ακούσατε αυτό. Ένα ρόλο κουμπάρου. Όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έχει παίξει ένα ρόλο κουμπάρου. Εγώ, λέγει, ήρμοσα την Εκκλησία με τον Χριστό. Πώς? Φερυπήν των Κορινθίων την Εκκλησία. Έτσι, όταν κηρύσσει τον Χριστόν και πιστεύουν οι Κορίνθιοι, συνεπώς ήδη δημιουργεί την ύφη και την προσφέρει τώρα στον Ιμφίον. Άρα λοιπόν ο Παύλος είναι ο κουμπάρος, γιατί αυτός αρμόζει. Θέλετε ακόμη? Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, εγώ, λέει, δεν είμαι ημών Ιμφίος, εγώ είμαι ο φίλος του Ιμφίου. Ο οποίος τι έκανε ο φίλος του Ιμφίου? Προετοίμασε την νύμφη, ευάπτισε το λαό για να δεχθεί τώρα την νύμφη αυτή ο Χριστός, ώστε και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ένα είδος κουμπάρου. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε αυτήν τη συναρμολόγηση, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ενώνεται η Εκκλησία με τον Χριστό. Ακόμα έχουμε μια άλλη εικόνα, την εικόνα της οικοδομής. Η εικόνα της οικοδομής, λέγει, συναρμολογουμένην και αύξουσαν, λέει ο Απόστολος, εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Το θεμέλιό της είναι ο Χριστός. Έτσι βλέπει κανείς ότι είναι η μία πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Δηλαδή εμείς είστε, λέει, λίθοι ζώντες, λίθοι πέτρες ζωντανές που κτίζεται η Εκκλησία. Ακόμη η Εκκλησία ονομάζεται οίκος Θεού και ναός του Θεού. Εξού και οι λίθοι ζώντες που κτίζουν τον οίκον του Θεού, τον ναόν του Θεού. Ακόμη είναι ένας ο άρτος. Ήδη πρόλαβα και σας το είπα πιο μπροστά, το ξαναλέγω πάλι άλλη μία φορά, το μυστήριο της Ευχαριστίας. Είναι ο άρτος της Ευχαριστίας, ο οποίος είναι ένας. Μη μου πείτε ότι όσοι ναοί τόσα πρόσφορα, ένας είναι ο άρτος. Και
λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους 10,17, εις άρτος εν σώμα η πολύ εσμέν, η πολύ ήμεθα, λέει, ένας άρτος ένα σώμα, οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Γιατί λέγει όλοι μετέχουμε, οι πάντες όλοι μετέχουμε από τον έναν αυτόν άρτον. Γιατί όπου και να κοινωνήσουμε, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στη Μόσχα, είτε στην Αθήνα, είτε στη Λάρισα, σώμα και αίμα Χριστού κοινωνούμε. Ένας είναι ο άρτος. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ευχή στο βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, το Πανάρχιο βιβλίο που σας λέω, η οποία ευχή χρησιμοποιείται και σε, όπως μου φαίνεται, και στην λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, μου φαίνεται. Ακούστε τι λέει: «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλείαν». Όπως λέει, αυτό το ψωμί, αυτό το κομμάτι, αυτό ο άρτος ήταν, τι ήταν, θερίστηκε από στάχια, από τον, στις πλαγιές των βουνών, που στο τόσπερα, στις πεδιάδες, οπουδήποτε τόσπηραν, το θέρισαν, το μάζεψαν, έκαναν με τα πολλά σπυριά σιτάρι, το έκαναν ένα ψωμί και είναι εδώ. Όπως λοιπόν αυτό ήταν απλωμένο και τώρα μαζεύτηκε σε ένα ψωμί, σε έναν άρτον, έτσι λέγει, να συναχθεί, να μαζευτεί η Εκκλησία σου από τα πέρατα της γης, της οικουμένης της γης, στη δική σου τη βασιλεία. Είναι πάρα πολύ ωραία ευχή αυτή, που δείχνει την ενότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μια ορατή πραγματικότητα. Προσέξτε, ορατή πραγματικότητα, ορατή. Ας προσέξουμε όμως το εξής: διότι εν ονόματι, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε τα λίγα λεπτά που μας μένουν, εν ονόματι αυτής της μιας Εκκλησίας χαλκεύονται θεωρίες πονηρίας. Και εξηγούν. Στην εποχή μας, βέβαια δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, είναι από την εποχή λίγο πρώτης αλώσεως της Κωνσταντινού πόλεως, τώρα όμως έχει πάρει πολύ φοβερές διαστάσεις, γίνεται μια προσπάθεια ενώσεως των εκκλησιών. Το επιχείρημα, ο Χριστός είπε και θα γίνει μια πίμνη εις ποιμήν. Ο Χριστός είπε ότι η Εκκλησία είναι μία. Αυτό είναι το επιχείρημα. Συνεπώς πρέπει να ενωθούμε. Μάλιστα. Αλλά πώς εννοούμε αυτήν την ένωση, όταν επί παραδείγματι προτείνει αυτή την ένωση στους Ορθοδόξους ή λεγόμενη παπική εκκλησία, πώς το εννοούμε αυτό? Ή ακόμη προτείνει την ηχέρη ενώσεως ο προτεσταντικός κόσμος, ο κατακομματιασμένος προτεσταντικός κόσμος, πώς θα το εννοήσουμε αυτό? Εννοείται αυτή η ένωση ως εξής. Προσέξτε, όπως έχουμε μία μηχανική ένωση, δώσε μου το χέρι σου, κυρία μου, δώσε μου το χέρι σου, κυρία μου, και τώρα κάναμε ένα ωραίο κύκλο, δεν χορεύομαι ένα καλά ματιονόμια που βρισκόμαστε με ενωμένα τα χέρια. Μα αυτή η ένωση είναι μηχανική, είναι εξωτερική. Δεν αποβάλλει τίποτα η κάθε εκκλησία όταν ζητά την ένωση με την άλλη. Δεν αποβάλλει τίποτα. Κρατάει αυτά που έχει. Όταν η Ρώμη μας προτείνει να ενωθούμε, η ίδια δεν αποβάλλει τίποτε. Η ένωση, και να μην το ξεχνάτε ποτέ,
εννοείται ως εξής: όπως ένας καρπός προσλαμβάνει ουσίες διαμέσου του μίσκου και του κορμού του φυτού από τη γη δια των ριζών και μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Βλέπετε το καρπούζι μέσα στο λουλούδι, είναι πολύ μικρό. Μετά αυτό αρχίζει να μεγαλώνει, πέφτει το λουλούδι, μεγαλώνει. Ο καρπός πώς μεγαλώνει, το καρπούζι πώς μεγαλώνει? Μεγαλώνει γιατί του βάζουμε δηλαδή κάτι απ' έξω εμείς? Όχι, αυτό παίρνει ουσίες και μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Τις ουσίες δε που παίρνει τις μετασχηματίζει σε αυτό που χρειάζεται. Το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας του τι παίρνει? Παίρνει τροφή και μεγαλώνει. Του δίνουμε τίποτε απ' έξω εμείς? Παίρνει από τη μάνα την τροφή. Πως την παίρνει δια του αίματός της και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Ή εμείς οι ίδιοι πως τρεφόμαστε? Να πάρω αυτό το παράδειγμα. Πως τρεφόμαστε? Βάζουμε φαγητό μέσα στο στομάχι μας. Το στομάχι μας τώρα παίρνει το φαγητό και τι το κάνει? Το στέλνει στα κύτταρα? Δεν το στέλνει στα κύτταρα το φαγητό. Έφαγα ψωμί, τυρί, κρασί. Θα στείλει ψωμί, τυρί, κρασί στα κύτταρα? Θα μεταβληθεί σε αίμα? Θα πάρει την τροφή το σηκώτη μας? Θα το μεταβάλει σε αίμα? Και το αίμα με τη βοήθεια της καρδιάς, τα λέω καλά αγαπητοί κύριοι ιατροί, θα το στείλει στα κύτταρα. Τα κύτταρα θα πάρουν το αίμα, τροφή που μετασχηματίστηκε. Διότι αν εγώ βάλω στα κύτταρά μου μέσα, βάλτε μέσα στη φλέβα, βάλτε μία αίρεση με γάλα, με τυρί, κρασί, θα πεθάνουμε αμέσως. Αντέχουμε, θα πεθάνουμε. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ. Σημαίνει ότι αυτό που θα προσληφθεί θα μεγαλώνει τον καρπό εκ των έσω προς τα έξω. Δηλαδή θα πάρεις τον άνθρωπο τον άλλον, τον κοσμικό, τον όποιον, τον μουσουλμάνο, τον Ινδουιστή, τον βουδιστή, θα τον πάρεις, θα του κάνεις κατήχηση. Και αφού του κάνεις κατήχηση θα τον βαφτίσεις με την ορθή ορθόδοξον πίστη. Και τότε θα ενωθεί με την Εκκλησία. Και τότε αφού βαπτιστεί θα κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το ξέρετε, τα μωρά μας τα κοινωνούμε πριν τα βαπτίσουμε. Αυτό λέγεται αύξησης εκ των έσω. Έτσι μεγαλώνει η Εκκλησία. Έτσι μεγαλώνει. Έτσι προσλαμβάνει τον κόσμο, τον μεταστοιχιώνει, τον μεταποιεί και τον κάνει ζώσα Εκκλησία. Αν προσλάβει απ' έξω, τότε λέγεται εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Ή έχετε αντίρρηση? Λέγεται όταν παίρνω εγώ τον άλλον έτσι με τα τσαρούχια που λένε, τότε κάνω εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Ώστε πώς εννοούμε την ένωση των Εκκλησιών? Πώς την εννοούμε? Θέλετε να προχωρήσω? Προσέξτε ένα σημείο παρακαλώ εδώ. Υπάρχει μια θεωρία που λέγεται η θεωρία των κλάδων, branch theory, θεωρία των κλάδων. Αυτή είναι στην ημερησία διάταξη στην εποχή μας. Σημαίνει ότι κάθε εκκλησία, η Ορθοδοξία, Φερρυππίν, ο Προτεσταντισμός στα κατακαιρματίσματά του, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η κάθε μια έχει διατηρήσει κάποια σημεία αληθείας. Συνεπώς η αλήθεια είναι κατακαιρματισμένη. Άρα για να έχουμε πλήρη και ολόκληρη την αλήθεια πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες για να έχουμε ολόκληρη την αλήθεια. Μα τότε θα λέγαμε
Πώς εμείς λέμε στο σύμβολο της πίστεως εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν? Ιδίως το Αποστολική θα το δούμε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, που σημαίνει την Αποστολική Παράδοση. Διότι τότε σημαίνει ότι η Εκκλησία μας δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, και αφού δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, τότε δεν μπορεί να σώζει. Κατά τη θεωρία σώζει μόνο η ένας των Εκκλησιών που θα ενώσουμε τα επιμέρους κομμάτια της αληθείας για να έχουμε την αλήθεια. Μόλις και ανάγκη να σας πω, αγαπητοί μου, ότι αυτό είναι μια φοβερή βλασφημία. Δεν υπάρχει ίχνος αληθείας και πραγματικότητος σε αυτή τη θεωρία. Και όμως αυτή η θεωρία αυτή τη στιγμή είναι στην ημερησία διάταξη. Δεν είναι πάρα πολύ καινούρια, είναι κάποιες δεκαετίες πίσω, αλλά είναι στην ημερησία διάταξη. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε το διαβόητο οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός ομιλεί για μια ενότητα των εκκλησιών, των χριστιανικών δυνάμεων. Αλλά αυτή η ενότητα είναι τελείως εξωτερική. Αυτό που σας είπα, ελάτε να πιάσουμε τα χέρια μας και να αρχίσουμε να χορεύουμε καλαματιανό. Μετά όμως τελείωσε ο καλαματιανός και αφήνουμε τα χέρια μας και πάλι είμαστε όχι ενωμένοι. Όταν κάτω από τέτοια κεραμίδια μπορεί να είναι οι Ορθόδοξοι, οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, αλλά λένε ότι πρέπει να κάνουμε μία θρησκεία, όχι ενότητα χριστιανισμού, αλλά μία θρησκεία, και τότε θα μας προσθέσουν μέσα σε αυτά τα τρία κομμάτια του χριστιανισμού, Ορθοδοξία, Προτεσταντισμός, Ρωμαιοκαθολικισμός, Παπισμός, θα μας προσθέσουν τις άλλες θρησκείες. Αν ενθυμίστε, πριν από 20 χρόνια, όσοι έχετε μια καλή μνήμη, κάποιος υπουργός τότε δημοσίευε σε κάποια εφημερίδα κάτι επιφυλίδες και ούτε λίγο ούτε πολύ τα άρθρα του αυτά ευνοούσαν την ένωση της Ορθοδοξίας με τον Μουσουλμανισμό. Τούτο διότι θέλαμε να έχουμε αγαθές σχέσεις με τους Άραβες, τους Μουσουλμάνους και τα λοιπά, ιδίως με τους Αιγυπτίους, που τότε οι Αιγύπτιοι, αν ενθυμίστε και αν ενθυμούμε καλά, διώχναν τους Έλληνες από την Αίγυπτο. Ακούστε τρόπος, μη πάτε μακριά, ο νυν Πατριάρχης, λυπούμε που το λέγω, είπε, δημοσιεύθηκε αυτό στην εφημερίδα, θα το διαβάσετε πολλοί από εσάς, ότι ο Μωάμεθ ήταν Απόστολος του Θεού. Εάν λοιπόν μιλάμε έτσι, ποιος ο Ορθόδοξος Πατριάρχης? Του λέγαμε, έλα εδώ, γιατί το λες αυτό? Ίσως να απαντούσε, ίσως, ότι μα πώς θα σταθούμε σε έναν κόσμο, Φερρυππίνη Αίγυπτος, που είναι μουσουλμάνοι, πρέπει κάποιους ελιγμούς να κάνουμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Και το μαρτύριο πού πήγε? Πού πάει το μαρτύριο? Αλλά σε ένα βαθύτερο, θα λέγαμε, σε ένα μεγαλύτερο βάθος, το πράγμα είναι ότι υπηρετούμε τον οικουμενισμό. Έτσι λοιπόν θα μπει ο μουσουλμανισμός, θα μπει ο βουδισμός και όλες οι ανατολικές θρησκείες. Θα το είδατε εξάλλου και σε φωτογραφία που έγινε μια περίεργη συμπροσευχή, αυτό το κομφούζιο, αυτό το κράμα, αρχηγή πολλών θρησκειών στον κόσμο. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προπαίδεια, είναι γυμνάσματα, είναι ασκήσεις πώς θα προχωρήσουμε εις τον οικουμενισμό. Και ο οικουμενισμός επικαλείται την ενότητα της Εκκλησίας και των ανθρώπων, ότι η Εκκλησία είναι μία. Αλλά χωρίς ο βουδιστής να αποβάλει τον Βούδα, χωρίς ο μουσουλμάνος να αποβάλει τον Μωάμεθ και ούτω καθεξής. Είναι ακατανόητα πράγματα. Για να δείτε σε ποια κατάσταση έχουμε φτάσει. Αλλά ο οικουμενισμός, όπως πολύ ορθά ελέγχθηκε, χαρακτηρίστηκε πανέρεσης, είναι ο δρόμος, ο πλατής
που οδηγεί κατευθείαν στον Αντίχριστον. Σημειώσατε ότι όπως κάποιος έχω ένα βιβλίο, αν εκδιήγητε εκείνοι που άλλαξαν τη γλώσσα, δεν βάζουμε, λέει, τόνους, δεν βάζουμε ορθογραφία, οπότε λέγει δεν έχεις να πέσεις όταν όλα γίνονται όπως τα ακούμε. Βέβαια, δηλαδή δεν κάνω λάθος πια, ορθογραφικά λάθη δεν κάνω, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να πέσω. Όταν είμαι στο πάτωμα, έχω χάμω, κάθομαι, έχω περίπτωση να πέσω? Όταν ισοπεδώσω τη γλώσσα, έχω περίπτωση να κάνω λάθος? Έτσι και εδώ πέρα, φοβερό πράγμα αυτό, φοβερό. Είναι η τελευταία αίρεση, γιατί δεν υπάρχει άλλη αίρεση. Δεν υπάρχει. Ό,τι θέλετε πείτε, μα θα μου πείτε που το ξέρεις. Μπορεί να υπάρχουν άλλες αιρέσεις. Μα υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση από το να ενωθούν οι θρησκείες όπως είναι, χωρίς να αλλάξουν τίποτε, να κρατάει ο καθένας το δικό του? Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα? Δεν υπάρχει. Συνεπώς είναι η τελευταία αίρεση στην ιστορία και η λεωφόρος που οδηγεί, αγαπητοί μου, εις τον Αντίχριστον. Στο τέλος ο Αντίχριστος θα κάνει το εξής. Αφού βέβαια θα οδηγηθεί όλη η ανθρωπότητα στον Αντίχριστο δια της λεωφόρου του οικουμενισμού, ώστε να μην υπάρχουν ομάδες αντιδράσεως, προσέξτε, να μην υπάρχουν ομάδες αντιδράσεως εις ολόκληρη την οικουμένη, τότε ο Αντίχριστος δεν θα δεχθεί αυτό να το κρατήσει. Αυτό θα το καταργήσει. Θα το καταργήσει. Και τότε αυτό το σχήμα του οικουμενισμού θα το καταργήσει και θα πει ότι όλες οι θρησκείες περίμεναν να φτάσουν να βρουν τον Μεσσία. Ο Μεσσίας είμαι εγώ. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα κτίσει τον ναό του Σολομώντος και θα καθίσει εις τον ναό του Θεού και θα αποδεικνύει ότι αυτός είναι Θεός. Το λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε λοιπόν ότι πάμε στον οικουμενισμό, αυτός θα καταργηθεί και θα αναδειχθεί ο Αντίχριστος ως Θεός. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για την ενότητα της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι μία, αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να γίνει εκμετάλλευση του πράγματος, να φτάσουμε εις αυτό το φοβερό θέμα, σε αυτή τη φοβερή θεωρία, να μιλάμε περί της ενώσεως των Εκκλησιών με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά θα σας το πω. Θα δείξετε αντίσταση όσο υπάρχετε στη ζωή σας και εσείς θα το πείτε στα παιδιά σας, αντίσταση, αν αύριο αρχίσει να προπαγανδίζεται πιο φανερά. Προπαγανδίζεται. Ο οικουμενισμός έχει σχεδόν αλώσει την Εκκλησία της Αμερικής. Ναι, έχει σχεδόν αλώσει την Εκκλησία της Αμερικής, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος είναι οικουμενιστής. Δεν σας λέω καινούργια πράγματα, ούτε υβρίζω, ούτε συκοφαντώ. Είναι γνωστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αύριο έρχεται ένας Αρχιεπίσκοπος ο οποίος είναι οικουμενιστής. Τότε από τη σκύλα πάμε στη Χάριβδη. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ. Είναι θέματα εκτάκτως λεπτά και εκτάκτως σπουδαία, ώστε εκείνα που έρχονται αύριο, τα σημερινά, όσο φοβερά και να είναι, να οχριούν. Να οχριούν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο λαός του Θεού να είναι σε μία διαρκή επιφυλακή στα θέματα της πίστεώς του και στα θέματα εκείνων που είναι φύλακες της πίστεώς του. Διότι
ο κάθε εφημέριος στο χωριό δεν είναι ο φύλακας της πίστεως στον κλήρο που του έβαλε ο Θεός, σε αυτό το μικρό κομματάκι που λέγεται χωριό, 100, 200, 500, 1000 ψυχές? Δεν είναι ο φύλακας αυτού του χωριού της ορθής πίστεως ο φύλακας? Γι' αυτό προσέξατε το, επειδή οι μεν ποιμένες μεταβάλλονται σε λύκους, όπως λέει ο Κύριος, και οι φρουροί σε προδότας, καθώς λέει ο Κύριος. Γι' αυτό ας προσέξουμε πάρα πολύ, τα πράγματα είναι μακροπρόθεσμα. Ο οικουμενισμός είναι μέγας κίνδυνος, ο τελευταίος κίνδυνος. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος, όπως σας είπα, που λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι είναι η πανέρεση. Ο οικουμενισμός πρέπει να προσέξουμε πολύ. Μην πείτε, καλά δεν είναι, ξέρετε τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιηθούν, τι λογικά εντός εισαγωγικών και ωραία επιχειρήματα υπέρ της ενώσεως των εκκλησιών. Γιατί να μην θέλουμε ειρήνη, γιατί να μην είμαι θα ηνωμένοι, γιατί που όλα αυτά είναι τόσο ωραία, ο Θεός δεν θέλει να είμαι θα ηνωμένοι? Προσέξτε, είναι και η ειρήνη των ληστών, είναι και η ειρήνη των δαιμόνων. Δεν είναι η ειρήνη του Θεού και δεν είναι η ενότητα του Θεού. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε όρθιοι και ακέραιοι στην πίστη μας, και πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι μία, όπως ακριβώς την όρισαν εσύνοδη και καταχωρήθηκε μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις μίαν Εκκλησίαν, όπως